Κυρία Πρόεδρε της Ένωσης Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Πριτάνης, θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να συγχαρώ τις Πριτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και τη Σύνοδο των Πριτάνεων, για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Η κρίση και οι συνέπειές της στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο επαναφέρει πλέον στο δημόσιο διάλογο ένα από τα μείζωνα θέματα της ελληνικής κοινωνίας και της αναπτυξιακής προοπτικής αυτής της χώρας. Η κρίση από μόνη της, ως κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, πλαίσιο ανατροπής των προηγούμενων βεβαιοτήτων, γέννησε την ανάγκη αλλαγών, απελευθέρωσε την κριτική και την διάθεση ανατροπής των παλαιών και παροχημένων μοντέλων, προσέφερε γόνιμο έδαφος για ανατροπές και ανέδειξε προοπτικές για την αναδιάταξη των διαχωρισμών και των κυριαρχιών μεταξύ της προόδου και της συντήρησης. Δημιούργησε ταυτόχρονα νέες στρατηγικές, νομιμοποιώντας μια συνολική και συχνά ισοπεδωτική αντίδραση απέναντι σε οτιδήποτε θεωρείται ότι είχε παραγάγει το παλαιό, ότι ήταν προϊόν της προηγούμενης παρακμής. Η διαδικασία υπήρξε από μόνη της ελπιδοφόρα και είναι ελπιδοφόρα ακόμη και σήμερα, γιατί απλά δημιούργησε τα τελευταία χρόνια προσδοκίες εξόδου από την κρίση και οικοδόμησης του καινούριου. Με αναφορά τα πανεπιστήμια και αναφορά τα ζητήματα τα οποία σήμερα πλέον μας απασχολούν, το ζητούμενο ήταν πάντα, σας ευχαριστώ πολύ γιατί δεν έβλεπα καθόλου, το ζητούμενο ήταν πάντα ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο με συνεκτική και στέρεα φιλοσοφία αλλαγής, σοβαρές πολιτικές υλοποίησης, όραμα για το μέλλον, αλλά και επαφή με την πραγματικότητα. Η κρίση ταυτόχρονα εμπερίείχε μια κατεξοχήν πολιτική χρήση για τα ίδια τα πολιτικά υποκείμενα που τη διαχειρίζονται, γιατί προσφέρει ένα λόγο μεταρρυθμιστικό, μια νέα αλήθεια. Αυτή η αλήθεια, όπως μας έχει δείξει σε άλλες ευκαιρίες ο Φουκώ, δεν χρειάζεται να επαληθευθεί. Υπάρχει γιατί αντλεί το ηθικό της υπόβαθρο από τη σύγκρουση με το παρελθόν και την προοπτική προβολής της στο μέλλον. Υπάρχει γιατί καταλαμβάνει μια αυτονόητη θέση εν ώψη της νίκης που επιζητεί. Προβάλλεται κάθε φορά ως μοναδική αλήθεια και καταγράφεται στο δημόσιο διάλογο ως βασική αναγκαιότητα αλλαγής και μεταρρυθμιστικής επιλογής. Το ερώτημα λοιπόν είναι, οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και οι συνθήκες, βάσει των οποίων επιχειρήθηκε η μεταρρύθμιση του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου στον καιρό της κρίσης στην Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου, το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα ξεκίνησε το 2010 από μια λάθος πολιτική αφετηρία. Αυτή της προσπάθειας διαμόρφωσης μιας νέας συλλογικής πεποίθησης, αυταπόδεικτης και μοναδικής αλήθειας του «Nothing works». Υποστηρίχθηκε μετεπιτάσεως ότι τίποτα δεν δουλεύει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια πάσχουν συλλήβδην από φαινόμενα αναξιοκρατίας, αδιαφάνειας, διαφθοράς, πελατειακών εξαρτήσεων, πονηρών συναλλαγών και διασυνδέσεων με αθέατα κέντρα εξουσίας. «Nothing works» επίσης γιατί όλα αυτά συγκαλύπτονταν από κακές διοικήσεις ανύπαρκτες ή στην καλύτερη περίπτωση ολίγες ακαδημαϊκά και ερευνητικά, ανήμπορες να αντιδράσουν απέναντι στην παρακμή, γιατί απλά βρίσκονταν σε διαπλοκή συμφερόντων με την πανεπιστημιακή κοινότητα. Η αφετηρία αυτή, επενδυόμενη πολιτικά και επικοινωνιακά, διαμόρφωσε αρχικά συνθήκες ρήξης και όρους απαξίωσης για τα πανεπιστήμια και προφανώς δεν μπόρεσε να προσδώσει στο μεταρρυθμιστικό εγχείρημα οποιοδήποτε προοδευτικό πρόσημο. Το λέω αυτό γιατί πάντα ήταν βαθιά μου πεποίθηση ότι η μεταρρύθμιση από μόνη της δεν έχει αυθύπαρκτο και αυτονόητο περιεχόμενο. Μια μεταρρύθμιση δεν σημαίνει ότι είναι εξ ορισμού καλή επειδή είναι μεταρρύθμιση. Κάθε μεταρρύθμιση σηματοδοτείται και χαρακτηρίζεται από την κατεύθυνση των αλλαγών που επιχειρεί.
από τις δυνάμεις που συνεγείρει και τις δομικές αναδιατάξεις στις οποίες στοχεύει. Το ζητούμενο στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο ήταν και παραμένει μέσα στην εξέλιξή του μια προοδευτική μεταρρύθμιση με συμμετοχικές διαδικασίες στην επίτευξη των αλλαγών και συμφωνημένους με την πανεπιστημιακή κοινότητα πολιτικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά στόχους. Υπήρχε το 2010 αλήθεια μέσα στην μοναδική αλήθεια που προβαλόταν. Προφανώς. Πολλά από τα φαινόμενα που προανέφερα ήταν και ως ένα σημείο παραμένουν υπαρκτά στο Πανεπιστήμιο. Όπως όμως και στην κοινωνία ή σε άλλους θεσμούς. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν και πρέπει να καταπολεμηθούν με τα εργαλεία της νομιμότητας που διαθέτει το κράτος δικαίου. Αυτό που απαιτείται είναι θεσμικός προγραμματισμός, έλεγχος και λογοδοσία. Ωστόσο, η προνομιακή στοχοποίησή τους δεν μπορεί να αποτελεί από μόνη της σχέδιο ή πρόταγμα αλλαγής και το βλέπουμε και τώρα. Όπως και ο κατεξακολούθηση εξορκισμός όλων αυτών δεν προσδίδει αναγκαστικά εξαγνιστικές ιδιότητες στους προκαθήμενους ενός τέτοιου τελετουργικού. Αυτά τα φαινόμενα σε γενικές γραμμές δεν χαρακτηρίζουν την ερευνητική, επιστημονική και ακαδημαϊκή παραγωγή του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου. Γιατί πολύ απλά αν αυτό γινόταν, θα είχαν οδηγήσει τον ίδιο τον οργανισμό του Πανεπιστημίου σε μια παρακμή που θα ακύρωνε την απόδοσή του. Κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται σήμερα ούτε από τις διεθνείς κατατάξεις, ούτε από την επιστημονική και ερευνητική ανταγωνιστικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων. Αντίθετα, επιβεβαιώνει ότι στα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουμε απλά αυτό το οποίο ακούμε συχνά, θύλακες αριστείας, αλλά έχουμε ερευνητικές και ακαδημαϊκές συσσωματώσεις και συνέργειες που επιδιώκουν σταθερά και κατακτούν ευρωπαϊκές και διεθνείς αναγνωρίσεις. Οι παθογένειες ενός συστήματος μπορούν να ανατραπούν και να θεραπευθούν με ουσιαστικές συστημικές αλλαγές. Σαφές και προοδευτικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, καθώς και με μέτρα που διαμορφώνουν συνθήκες συμμετοχής της πανεπιστημιακής κοινότητας στην υλοποίηση του σχεδίου. Η λογική που επιβάλλει το ότι αν δεν θέλεις αυτή τη μεταρρύθμιση, τότε δεν θέλεις καμία μεταρρύθμιση στο πανεπιστήμιο, δεν είναι πολιτική λογική. Λειτουργεί σε βάρος της συνένεσης και τελικά προς όφελος της χαοτικής απορρίθμισης. Παρά τα αυτά, η ενεργός και συνειδητή συμμετοχή της πανεπιστημιακής κοινότητας στη λειτουργία των Ιδρυμάτων και στην εφαρμογή του νόμου 4009, εν μέρη τροποποιημένου μετά το 2012, απέδειξε ότι οι αλλαγές χτίζονται με διάλογο και συνένεση που διευκολύνουν την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης. Η εισαγωγή της νέας διοικητικής δομής των πανεπιστημίων με τη συλλειτουργία των Συμβουλίων Ιδρυμάτων και των Πιτανικών Αρχών επιδέχεται και σήμερα βελτιώσεων, επιδέχεται και σήμερα αλλαγών. Όπως άλλωστε αυτό έγινε σε όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα για την επίτευξη της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ δημοκρατίας, λογοδοσίας και αποδοτικότητας. Το δεύτερο ζήτημα το οποίο συνυφαίνεται με την κρίση είναι αυτό της χρηματοδότησης του μεταρρυθμιστικού σχεδίου. Μεταρρύθμιση ακόμα και μονοδιάστατα θεσμική δεν μπορεί να επιτύχει με την περικοπή των πηγών χρηματοδότησης στην έρευνα και στην διδασκαλία, στην καινοτομία και στην διοικητική αναδιάθρωση. Ακόμα και ο απλός εξορθολογισμός των δομών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρειάζεται σημαντικούς πόρους για να είναι αναπτυξιακός και όχι απλά διαχειριστικός. Αυτό δεν επετέχθη τα χρόνια που περάσαν. Δεν επετέχθη λόγω της κρίσης, αλλά και των κεντρικών πολιτικών επιλογών, ούτε την περίοδο 2010-2012, αλλά ούτε και μετέπειτα, και παραμένει ένα σημείο, το λέω, αυτοκριτικής σε συλλογικό πολιτικό επίπεδο, ιδιαιτέρως για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, που παραμένουν μέχρι και σήμερα ανενεργά και αφορούν στη διοικητική αναδιάθρωση των πανεπιστημίων. Οι λόγοι ήταν πολλοί και κάποιοι από αυτούς ισχυροί, αλλά το αποτέλεσμα αποδείχθηκε ελλειμματικό. Στο ζήτημα αυτό, η ελληνική πολιτεία δεν ακολούθησε, δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε να ακολουθήσει άλλα διεθνή ευρωπαϊκά παραδείγματα, τα οποία εν καιρό κρίσης προέταξαν την επένδυση στη γνώση και στην καινοτομία ως μοχλό ανάπτυξης και εξόδου από την κρίση. Η απαγκίστρωση της παιδείας
από τις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας. Ήταν και αποτελεί ακόμη περισσότερο σήμερα ένα βασικό πολιτικό διακύβευμα για τη μετάβαση στη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Η χρηματοδότηση της αναπτυξιακής προοπτικής του Δημόσιου Ελληνικού Πανεπιστημίου χρειάζεται να συμπορεύεται με την εφαρμογή του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος για να μπορέσει να απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις της γνώσης και να αναδείξει την υγιή δυναμική της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Πεποίθησή μου είναι σήμερα ότι η γενναία επένδυση στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, χωρίς αδιέξοδες δολιχοδρομίες προς ιδιωτικές μορφές παροχής υπηρεσιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν θα έχουν και καμία τύχη στην Ελλάδα, θα στηρίξει τη χώρα, θα στηρίξει την οικονομία, θα στηρίξει την κοινωνία και πάνω απ' όλα θα στηρίξει το μέλλον των φοιτητών και της νέας γενιάς της πατρίδας, παρέχοντας ένα αξιόπιστο, αναβαθμισμένο δημόσιο αγαθό. Το τρίτο ζήτημα που επηρεάζεται από την κρίση είναι η εξέβρεση της αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ δημοκρατίας, λογοδοσίας και αποδοτικότητας στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Η δημοκρατία προτάσει τη συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας σε ένα αυτορυθμιζόμενο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο πρέπει να έχει θεσπισμένους και αναγνωρισμένους κανόνες. Κανόνες τους οποίους να σέβεται και το πανεπιστήμιο, αλλά να αναγνωρίζει και να σέβεται και η πολιτεία. Πιστεύω ότι καμιά πλευρά, ούτε το Πανεπιστήμιο αλλά ούτε και το Υπουργείο, δεν μπορεί να ανακαλύπτει και να διαχειρίζεται το αυτοδιοίκητο ή τη διοικητική αυτοτέλεια των πανεπιστημίων ανάλογα με την πολιτική συγκυρία. Η λογοδοσία και η αξιολόγηση ως βασική μέθοδο λειτουργίας συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παραγόντων της πανεπιστημιακής κοινότητας και απελευθερώνει την αυτενέργεια των ιδρυμάτων, ώστε να αναβαθμίσουν την αποδοτικότητά τους και την ανταγωνιστικότητά τους στο ευρωπαϊκό και διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον, με κοινώς αποδεκτά κριτήρια. Όταν τα κριτήρια αλλάζουν συνεχώς, όταν οι κανόνες δεν γίνονται σεβαστοί, αυτό δημιουργεί απορρίθμιση και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναγνωριστεί ως μεταρρύθμιση. Αν η αναγνώριση του παραπάνω τριπτύχου δεν μπορεί εκ των πραγμάτων πλέον να τίθεται σε αμφισβήτηση, γιατί είναι μια διεθνής μέθοδος, άλλο τόσο δεν υπάρχει χώρος. Δεν υπάρχει χώρος για μεθόδους εκτάκτου ανάγκης, όσο και για συντεχνιακές πρακτικές που εξωθούν τα ιδρύματα σε οριακές συνθήκες λειτουργίας και ακυρώνουν στην πράξη τις διαδικασίες αξιολόγησης και αποδοτικότητας. Η σημερινή κρίση από μόνη της δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τα πανεπιστήμια. Από μόνιμη και υφέρπουσα απειλή μπορεί όμως να μετεξελιχθεί σε μια ευκαιρία για την ανάπτυξη και την προοδευτική μεταρρύθμιση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου. Η αναγκαία συνθήκη δεν είναι άλλη από την ένταξη του πανεπιστημίου στο εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της χώρας, με ορίζοντα πενταετίας, με συμφωνημένο μεταρρυθμιστικό σχέδιο, με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, με υποστήριξη της έρευνας, της κινητικότητας και των υποδομών από την πολιτεία, με ανάδειξη της διεθνούς φυσιογνωμίας των ελληνικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, με προσέλκυση νέων επιστημόνων και με σύνδεση του Πανεπιστημίου με τις προοπτικές της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Η μοναδική ίσως αλήθεια σήμερα είναι ότι καμιά αλλαγή στο Πανεπιστήμιο δεν μπορεί να γίνει βασισμένη στην αναμόχλευση της κρίσης ή σε αντιπαραθετικές προοπτικές μεταξύ πολιτείας, πανεπιστημίου και κοινωνίας. Όπως και καμιά μεταρρύθμιση δεν χτίζεται εν κενό, χωρίς ουσιαστικό εξελικτικό διάλογο και συμφωνημένο σχέδιο. Οποιαδήποτε προσπάθεια με τα παραπάνω χαρακτηριστικά, φοβούμαι ότι θα ήταν θεσμικά τελέσφορη, πολιτικά διέξοδη και κοινωνικά δικαίωτη. Αυτή η αλήθεια μπορεί να μην είναι νέα, είναι ίσως επίκαιρη και πάντως επιβεβαιωμένη από τη ζωή. Ευχαριστώ πολύ.